Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή μας συνάντηση και μη φανεί παιδικό ή εφηβικό αυτό που θα πω, γιατί στις προβλέψεις μου έπεσα 100%. Κάτι το οποίο, γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό που είπατε πριν από λίγο είναι πραγματικά η εικόνα. Έπρεπε να δούμε τις γαλλικές εκλογές χωρίς ιδεολογικούς μανδύες, ιδεολογικά προσχήματα. Ακριβώς το μήνυμα των Γάλλων πολιτών. Και αυτό συνέβη. Δεν πέσαμε καθόλου έξω, δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Η μοναδική αλλαγή ήταν η έξυπνη κίνηση Μελανσόν να ενώσει την αριστερά και να σώσει την αριστερά, να τη σώσει εισαγωγικά, από το θέμα να μην έχει παρά ελάχιστους ή σχεδόν κανέναν βουλευτή στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Γιατί με βάση τον νόμο, κάθε κόμμα έπρεπε να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών, τον οποίο κανένα από τα κόμματα της αριστεράς, αν κατέβαινε αυτόνομο, δεν θα έπιανε. Σε αυτό έχετε δίκιο. Το ίδιο ισχύει και για τους σοσιαλιστές, αλλά και οι γκολικοί παραδοσιακοί ρεπουμπλικανοί έχουν πάθει χοντρή ζημιά. Δηλαδή, οι παραδοσιακές διακρίνουσες της πολιτικής τάξης στη Γαλλία έχουν συντριβεί. Για να τα λέμε. Έχουν συντριβεί εδώ και καιρό όμως, κύριε Σαχίνη. Εδώ και καιρό, γιατί φωνάζουμε όλοι, ότι και εγώ μάλιστα πρώτος, ότι υπάρχουν δύο γραμμές μεγάλες κυρίαρχες και το έχετε γράψει πολύ σωστά και εσείς. Η μία κυρίαρχη είναι αυτή στην οποία υπάρχει η παγκοσμιοποίηση και στην οποία η νεοφιλελεύθερη δεξιά με τη νεοφιλελεύθερη αριστερά, συγγνώμη για τον όρο, αλλά έτσι είναι, συγκλίνουν και συνεργάζονται είτε υπεργία είτε υπόγεια. Και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα μέρος κόσμου ο οποίος δεν είναι υποχρεωτικά ιδεολογικά τοποθετημένος στα δεξιά, ο οποίος όμως έχει απειβδίσει αυτά τα παιχνίδια κάτω από το τραπέζι, τα οποία ξαναλέω είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα μαζί, και αυτά τα παιχνίδια κάτω από το τραπέζι έχουν εξοργήσει τον κόσμο, οι οποίοι αναζητούν ένα πραγματικό κόμμα, το οποίο όμως ειδικά στη Γαλλία να συνεχίζει τρόποντινά αυτές τις αρχές του κολλισμού. Και το περίεργο ποιο έχουμε, ότι τις αρχές του κολλισμού δεν τις εκφράζει πια το παραδοσιακά γκολικό κόμμα, το οποίο φθήνει όλο και περισσότερο και απορροφάται από αυτή την αντίληψη, είτε είναι του Μακρόν τώρα είτε θα είναι του επόμενου υποψήφιου στο χώρο του Μακρόν, αλλά απορροφάται από τη μεριά της Λεπέν. Εδώ έχουμε δύο έξυπνες κινήσεις από τη μεριά της Λεπέν, οι οποίες είναι εντυπωσιακά έξυπνες εδώ και αρκετό καιρό. Πρώτον, η αλλαγή πολιτική της Λεπέν, η οποία έχει αποχωριστεί τελείως από τον πατέρα της, αλλά και από τις θέσεις του πατέρα της, εδώ και χρόνια όμως. Και αυτοί που λένε ότι ο Λύκος έβαλε το πρόβατο, Λύκος έβαλε τα, άλλαξε τα ρούχα του και έγινε αλλιώς. Ας φύγουν από αυτές τις ιδεολογικές παροπίδες και ας δουν τις πραγματικές προτάσεις των κομμάτων. Οι προτάσεις λοιπόν της Λεπέν είναι οι προτάσεις αυτές οι οποίες έχουν σχέση με την γαλλική καθημερινότητα. Αυτό θέλει ο Γάλλος. Δεν θέλει τα μεγάλα σχέδια του Μακρόν για μια μεγάλη, ας το πούμε, γαλλική πολιτική, η οποία να προσαρμόζει τη Γαλλία στο άρμα της παγκοσμιοποίησης κτλ. Υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας. Και οι προτάσεις της Λεπέν είναι αυτές οι οποίες αφορούν τη γαλλική καθημερινότητα. Πείτε μου κάτι, μου λένε εδώ πολλοί, μα ποιο είναι το μήνυμα, λέει ο φίλος μου Αντώνης, που έστειλε βρε Γιώργη η αποχή. Μια χαρά, λέει, τους βολεύει, όπως και εδώ. Πάνε οι στρατοί και βγάζουν την ίδια κοινοβουλευτική συμμορία, γιατί καταργήθηκε η υποχρεωτικότητα στις εκλογές άραγε. Και όμως η αποχή στέλνει μήνυμα. Μιλάμε για την πιο παραδοσιακού τύπου δημοκρατία ως σύστημα, τη γαλλική. Δεν είναι τυχαία η αποχή. Λέει κάτι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Είναι πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση η αποχή. Προσέξτε το. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να κάνουν στην παραλία μπάνιο. Στη Γαλλία τα πράγματα έχουν μια συγκεκριμένη συνειδητή πορεία. Η απόφαση η αποχής είναι συνειδητή εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και μια δεκαετία. Έγινε το αποκορύφωμα τώρα, διότι διαφωνούν με όλα αυτά. Με όλα αυτή, αν θέλετε, τις συναλλαγές του συστήματος, τα παιχνίδια κάτω από το τραπέζι, τα άλλα λέω και άλλα κάνω, τα οποία δεν είναι συνήθεις στη γαλλική πολιτική. Στη γαλλική πολιτική, όταν βγαίνεις με ένα πρόγραμμα, θα το εφαρμόσεις. Δεν μπορεί να λες, εγώ τώρα βγάζω για το συνταξιοδοτικό αυτό και μετά θα βγάλω κάτι άλλο για το συνταξιοδοτικό με στόχο λαϊκισμό. Γιατί εδώ βλέπουμε να έχει λαϊκισμό ο πρόεδρος και όχι οι αντίπαλοι του
Με στόχο λοιπόν λαϊκισμό να πείσεις και να κερδίζεις κάτι ψηφαλάκια παραπάνω για να μην συντριβείς στο κοινοβούλιο εν ώψη εκλογών. Κύριε Δαβέτα, πείτε μου σας παρακαλώ, πρακτικά μετά από αυτή την κάλπη είναι προφανές ότι ο Μακρόν δεν μπορεί να περάσει εύκολα τα νομοσχέδια. Είπα εγώ το τεχνικό με συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος και παράγραφο ότι αν σε 48 ώρες για κάθε νομοσχέδιο όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που να υπερψηφίζεται, τότε ο νόμος ισχύει, περνάει. Αλλά αυτό πόσες φορές θα το κάνεις? Μπορεί να το κάνει συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, αυτό, αν γίνει αυτό το πράγμα, αμφιβάλλω αν θα τελειώσει την πενταετία, κάτι αυτό το οποίο θα είναι πρωτοφανές. Διότι ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, στον οποίο στηρίζεται για να περάσει τη λογική του μετανάστευσης, γιατί ουσιαστικά εκεί θα στηριχτεί για να μπορέσει να ανοίξει τα σύνορα και να ενσωματώσει οτιδήποτε έχει σχέση με μετανάστες κτλ. Μην παρεξηγηθώ πάλι για αυτό που λέω, γιατί ξέρω ότι στην Ελλάδα ιδεολογικά τα κρίνουν. Εγώ δεν μιλάω ιδεολογικά, εγώ μιλάω πρακτικά με αριθμούς. Ανοίγει μέτωπα με το Μελανσόν. Εκεί θα τα βρουν. Απ' την άλλη όμως ο Μελανσόν είναι αυτός ο οποίος θα κατεβάσει τον κόσμο. Θα κατεβάσει τον κόσμο, θα κατεβάσει τους ξένους, σε εισαγωγικά πάλι λέξη, δηλαδή αυτούς που τον ψήφισαν. Για τα εργασιακά, Ναι, συνταξιοδοτικό. Ήδη τα μεγάλα συνδικάτα, προσέξτε, το συνδικάτο SFDT, το οποίο είναι το σοσιαλιστικό συνδικάτο, το πιο ισχυρό, μάλλον έχει σοσιαλιστικό πρόεδρο, σοσιαλιστική επιρροή, και αυτό το συνδικάτο το οποίο στήριξε Μακρόν, απέσυρε την υποστήριξή του στο Μακρόν, στο συνταξιοδοτικό, τρεις μέρες τώρα πριν τις εκλογές. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο μπλόκο κοινωνικό, το οποίο θα τον διαλύσει το Μακρόν. Πού θα στηριχτεί ο Μακρόν? Μπορεί να έχουμε βουλευτικές εκλογές πιο γρήγορα, να διαλυθεί η Βουλή. Όλα είναι ενδεχόμενα σε σχέση με το γαλλική νομοθεσία. Δεν ξέρω ακριβώς σωστά. Τεχνικές λεπτομέρειες. Λέει κάτι ότι οι υπουργοί, σας ρωτώ γρήγορα γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Οι υπουργοί του, η συντριπτική πλειοψηφία, οι βασικοί του συνεργάτες που ο ίδιος τους επέλεξε. Ο Καστανέρα, ο πρωθυπουργός. Έχουν συντριβεί, δεν έχουν κάνει επανεκλεγή, λέει κάτι αυτό. Ναι, βεβαίως. Ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρωθυπουργός του. Με συγχωρείτε, αυτό τι άλλο λέει. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία μέσα στη Βουλή για τους νόμους, ψήφιση νόμων κτλ. Και ο πρωθυπουργός του, ο οποίος εφαρμόζει την πολιτική του. Μάλιστα. Κανένας από αυτούς. Ο Κώστας λέει, χείρα βοηθείας βλέπετε στον Μακρόν από τις δυνάμεις του πάλε ποτέ ισχυρού κόμματος του Σαρκοζή? Γιατί ο Σαρκοζή το έχει πει να στηρίξουμε Μακρόν. Τι άλλο παραπάνω? Πες, πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνει ο φίλος της εκπομπής. Τι παραπάνω να κάνει? Διαλύθηκε το κόμμα για να στηρίξει τον Μακρόν. Δεν υπάρχει πια. Συνετρίβει. Οι 70 βουλευτές, που δεν είναι πολλοί, της, ας το πούμε έτσι, παραδοσιακής κεντροδεξιάς δεξιάς. Ναι. Θα στέρξουν στο Μακρόν ή φοβούνται ότι θα 70, είναι πιο λίγοι. Είναι πιο λίγοι. Φοβούνται ότι θα εξαφανιστούν, οπότε προτιμούν να μείνουν στην αντιπολίτευση. Εδώ έχουμε το μεγάλο δίλημα το οποίο παίζεται με τη γαλλική κοινωνία. Οι υπόλοιποι, αυτοί 61 είναι. Αυτοί οι υπόλοιποι λοιπόν, οι οποίοι έχουν μείνει, αυτοί τι θα κάνουν? Θα απορροφηθούν πλήρως από έναν μηχανισμό που είναι ο Μακρόν και ο οποίος δεν έχει ταυτότητα, ή θα προσπαθούν να βρουν τη νέα τους ταυτότητα προς το χώρο της Λεπέν, η οποία απέδειξε ότι ακόμη και χωρίς το Ζεμούρ, ακόμη και χωρίς τη στήριξη των ακραίων στοιχείων, έχει πραγματική πρόσβαση στην κοινωνία? Διότι ξαναλέω, δέστε το κοινωνιολογικό σώμα που στηρίζει τη Λεπέν, επιμένω σε αυτό, είναι οι εργάτες, είναι οι νέοι επιχειρηματίες σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Τα λέω, τα έχω πει επανειλημμένα στην εκπομπή μας και θα τα βρούμε ακόμη μπροστά μας στην επόμενη πενταετία. Θέλω να μου πείτε τι προεκτάσεις έχει για τις άλλες χώρες στον ευρωπαϊκό χώρο και τι προεκτάσεις έχει αυτό το αποτέλεσμα και στο μεγάλο πεδίο που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Okay, πολύ ωραίες ερωτήσεις, ευχαριστώ. Πρώτον, μια ισχυροποίηση της Λεπέν και ένα δυνάτισμα των άλλων πλευρών ξαναδίνει μια νέα μορφή σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Εθνική Παράταξη. Αυτό το οποίο ονομάζουμε Εθνική Παράταξη θα έχει πια ένα δυνατό μπλόκο το οποίο μπορεί να παίρνει κόσμο, όχι να χάνει, όλο και να αυξάνει, σταδιακά. Αυτό το πράγμα έχει επίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι με άλλη λογική, εάν η Γαλλία πάει προς αυτό το δρόμο τελικά που σας λέω, που όλα δείχνουν προς εκεί πηγαίνει, σαν μια άμυνα πια των εθνικών δυνάμεων, πηγαίνοντας προς τα εκεί, αυτό θα έχει επίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα υπάρχει μια Ευρώπη της απόλυτης ενσωμάτωσης που ήθελε ο Μακρόν και η παγκοσμιοποίηση. Θα υπάρχει μια Ευρώπη στην οποία το έθνος θα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Ευρώπη θα είναι, αλλά με την παλιά μορφή όπως ιδρύθηκε η Ευρώπη, όπου τα έθνη
θα συναντιούνται, θα συνεργάζονται και μέσα από τις κοινές συλλογικά ευρωπαϊκές ή και εθνικές ευθικές αποφάσεις και συμφέροντα θα παίρνονται, θα χαράσονται οι δρόμοι. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μια, μια υπόθεση όπου η Ευρώπη πάει να βρει ξανά την ταυτότητά της μέσα από αυτή την ήττα Μακρόν, την οποία κινδύνευσε να χάσει. Και αυτό έχει και επεκτάσεις στο οποιοδήποτε ουκρανικό ή στο κάθε ουκρανικό. Δηλαδή, τι επεκτάσεις θα έχει? Θα έχει ότι σε αυτό το θέμα θα συμφωνήσει η οποιαδήποτε Λεπέν ή οποιαδήποτε με τον Μακρόν. Ποιο? Θα συμφωνήσουν στο εξής, ότι κύριοι Αμερικάνοι, κύριοι Ρώσοι, δεν θα μασύρετε στο δικό σας πρόβλημα, το οποίο είναι και οικονομικό και πολιτικό και ιστορικό και πολιτιστικό κτλ. Εμείς είμαστε Γάλλοι πρώτα απ' όλα και Ευρωπαίοι. Ξαναλέω, Γάλλοι πρώτα και Ευρωπαίοι μαζί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς θα σας ακούμε και τους δύο, αλλά δεν θα μπούμε στη λογική ούτε της κόντρας των όπλων, ούτε της κόντρας των πολέμων, και θα ακολουθήσουμε, θα αποφασίσουμε αυτό το οποίο λέμε εμείς, τρίτο δρόμο. Δηλαδή, ποιος το λέγεται το τρίτο δρόμο? Ο Ντεγκόλ. Κύριε Δαβέτα, άρα εδώ έχει ανοίξει πια μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της γαλλικής κοινωνίας, η οποία αποτυπώνεται εμφατικά από τη μία με συνειδητή, όπως λέτε, πολιτική πράξη αποχής, από την άλλη με την άνοδο δυνάμεων που δεν περιγράφουν την αφήγηση παγκοσμιοποίησης. Το καταλάβαμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Άρα αυτό, ας το πω έτσι, το δίπολο, τρίπολο, είναι οριζόντιο στη γαλλική κοινωνία. Σπάει τις παραδοσιακές φόρμες. Θυμίζω ότι πολιτικά στη γεωγραφία όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος αριστερά-δεξιά από το γαλλικό μοντέλο το πήγαγε. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν αυτή η κουβέντα, γιατί οι Γάλλοι ψηφοφόροι κάτι θέλουν να πούν, πιστεύετε ότι πυροδοτεί συζητήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες? Απολύτως. Απολύτως. Οι συζητήσεις αυτές είχαν ήδη ξεκινήσει, αλλά είχαν κλείσει κεντρικά, γιατί έπεσε πάνω τους το φήμωτρο ότι είστε ακροδεξιοί, είστε λαϊκιστές, είστε τόνα, είστε τάλο κτλ. Κτλ. Ο κόσμος προχωράει ισοπεδώνοντας ό,τι έχει σχέση με παραδοσιακές αρχές. Αυτό το πράγμα όμως έγινε κεντρικά από πάνω. Δεν έγινε σε σχέση με τη βάση. Προσπάθησε να φημωθεί η βάση. Με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα μια αντίδραση της βάσης, μια οργισμένη αντίδραση απέναντι σε αυτό το φήμωμα και την ενοχοποίηση των δύο τελευταίων 20 ετών, με συγχωρείτε. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η πρώτη αντίδραση, η οποία θα έχει και συνέχεια. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Θα έχει και συνέχεια. Ακούστε εδώ τι λέει ο φίλος ο Αντώνης. Είναι πολιτική απόφαση του γαλλικού εκλογικού σώματος ή είναι ένα αποτέλεσμα στο οποίο αναδεικνύεται ότι μια προσωπικότητα, το πώς στρογγυλάδα, όπως ακριβώς το γράφει, που στρογγύλεψε αυτά που έλεγε στο παρελθόν η κυρία Λεπέν, κερδίζει μπρος στην απογοήτευση? Θέλουν δηλαδή εδώ, Αντώνης, να μας πει οι απαντήσεις που δίνουν οι κοινωνίες μήπως είναι στρεβλές παρά την υπαρκτή βάση τη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει? Υπάρχει πάντοτε μια βάση αλήθεια σε αυτά που λέει ο φίλος του Αντώνης, αλλά εδώ νομίζω τα πράγματα από τη δικιά μου εμπειρία στη Γαλλία, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι λίγο διαφορετικά γιατί ναι μεν η Λεπέν στρογγύλεψε, αλλά εδώ δεν είναι απλά ότι στρογγύλεψε. Εδώ η Λεπέν βλέπουμε ότι έχει αλλάξει πορεία. Μια πορεία η οποία είναι, ας το πούμε, εδώ και χρόνια. Δεν είναι ξαφνικά στρογγυλεύω. Άρα λοιπόν, όταν την πολιτική αυτή της Λεπέν τη στηρίζει τα κοινωνικά στρώματα τα οποία είναι εργαζόμενοι και όχι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε γενικές ιδεολογικές ιδέες, αλλά εργαζόμενοι μέσα από αυτό που ονομάζουμε pouvoir d'achat, δηλαδή αγοραστική δύναμη. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Αφορά την καθημερινότητα των Γάλλων και ταυτόχρονα αυτό συνδέεται με κάποιες αρχές προστασίας οι οποίες τους έδιδε το γαλλικό κράτος σύμφωνα με την αντίληψη του Ντεγκόλ. Αυτό είναι βαθιά ριζωμένο στη συνείδηση των Γάλλων. Και βγαίνει με τον Α ή τον Β τρόπο. Και οποιοδήποτε στρογγύλημα και να κάνει κάποιος, δεν θα του βγει μακροπρόθεσμα. Στρογγύλημα πήγε να κάνει και ο Μακρόν και δεν του βγήκε. Στη Λεπέν της βγαίνει. Με μια σταθερά αργή αλλά σταθερή ανωδική πορεία. Μήπως λοιπόν δεν είναι απλά ένα στρογγύλημα στη Λεπέν, αλλά τα αιτήματα τα οποία βάζει η Λεπέν αφορούν περισσότερο τον γαλλικό λαό ή τουλάχιστον μια μερίδα σημαντική της παραδοσιακά γαλλικού λαού και δεν είναι αυτό το εξυπνακίστικο στρατηγικό στρογγύλεμα το οποίο έκανε ο Μακρόν εξ αρχής, ο οποίος απέφυγε την πολιτική συζήτηση κρυβόμενος πίσω από το ουκρανικό.
ενώ η Λεπέν αλλά και οι άλλοι, κάποιοι άλλοι αντίπαλοι της κατέβηκαν, ακόμη και ο Μελανσόν, κατέβηκαν στον πολιτικό στίβο και είχαν μια καθημερινότητα σύγκρουση θετικά και αρνητικά με τον Γάλλο πολίτη. Λοιπόν, έχω τρία τελευταία ερωτήματα με αυτά. Θα κλείσουμε. Ο Περικλής, κόντρα στον προηγούμενο φίλο, λέει. Δηλαδή δεν υπάρχει ανάγνωση της αποχής ως έλλειψη χώρου να εκφραστεί μέρος του λαού και μάλιστα η πλειοψηφία του, το 53%. Τα ίδια δεν έχουμε και εδώ, κόμματα εξουσίας χωρίς καμία διαφορά επί της ουσίας. Να βγει κάποια στιγμή, λέει ο κ. Κοντογιώργης, να μας πει για την αποχή στη δημοκρατία. Το είπε όμως ο κ. Δαβέτας ότι η ανάλυση της αποχής εκεί είναι πολιτική πράξη. Συμφωνώ. Δεν διαφωνεί μαζί σου. Το ίδιο πράγμα λέει. Ρωτάει άλλος εδώ. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, που είναι ένας από τους δύο μεγάλους παίκτες στην Ευρώπη, σε συνδυασμό λέει με αυτό που συμβαίνει στην Λατινική Νότιο Αμερική. Χθες Κολομβία, αριστερός πρόεδρος. Κολομβία λέει, απίστευτο, κανείς δεν το περίμενε. Αν ολοκληρωθεί και με τη Βραζιλία, στην αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει το έλα να δεις. Σας λέει κάτι παγκοσμίως, λέει κύριε Δαβέτα. Βεβαίως και μου λέει, δείχνει ακριβώς αυτές τις δύο δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε αναταραχή, δηλαδή τις ντόπιες εθνικές δυνάμεις οι οποίες πάνε να σώσουν ό,τι μπορούν ντόπιο με άλλο τρόπο, άλλοι μέσα από σοσιαλιστικά κόμματα, άλλοι μέσα από, ας το πούμε, πιο εθνικά κόμματα, αλλά ουσιαστικά είναι οι εθνικές δυνάμεις οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με αυτή την ισοπεδωτική παγκοσμιοποιημένη πολιτική την οποία εφαρμόζουν από τα πάνω οι Αμερικάνοι χωρίς να ακούνε τους από κάτω. Αυτό μου λέει. Μπορεί να εκφράζεται στην Κολομβία με την έννοια της, ας το πούμε, των σοσιαλιστών, αλλά ο δεξιός πρόεδρος που είχαν μια ζωή τώρα ήταν και διεφθαρμένος και φιλοαμερικάνος σε σημείο πιο αμερικάνικο από τους Αμερικάνους. Δημοσθένης Δαβέτα, σαν τα ξαναπούμε μαζί του, το έχετε καταλάβει. Ανοίξαμε μαζί του τώρα λογαριασμό, αλλά η ανάλυση του, η αλήθεια είναι, έχει δίκιο να λέει ότι αισθάνομαι έτσι σαν έφηβος, διότι ό,τι είπε, ακριβώς αυτό ήρθε και αποτυπώθηκε στην κάλπη, σε αντίθεση με άλλους. Καλημέρα κύριε Δαβέτα, να είστε καλημέρα καλά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, τους οποίους συμπαθώ ιδιαίτερα, διότι έχετε έξυπνους ακροατές. Να είστε καλά, να είστε ευχαριστώ. Καλά.